του κυβερνητικού εκπροσώπου Δημήτρη Τζανακόπουλου. Η χθεσινή επιτυχημένη έκδοση εντόκου γραμματείου διάρκειας ενός έτους για πρώτη φορά μετά το 2010 αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην πορεία για την έξοδο της χώρας από τη Μνημονιακή Επιτροπία και την ανάκτηση της αυτοδύναμης πρόσβασης αγορές χρήματος τον Αύγουστο του 2018. Είναι χαρακτηριστικό ότι το έντοκο γραμμάτιο έκλεισε με απόδοση 1,25% που καθορίστηκε πλήρως από τη ζήτηση. Το δημοπρατούμενο ποσό ήταν της τάξης των 625 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το ύψος των προσφορών έφτασε στο 1.986 εκατομμύρια, ενώ τελικά το γραμμάτιο καλύφθηκε 100% από ξένους επενδυτές. Σας θυμίζω ότι η προηγούμενη έκδοση, τον Απρίλιο του 2010, είχε κλείσει στο 4,85%. Η έκδοση του εντόκου γραμματείου επιβεβαιώνει τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης ότι η ελληνική οικονομία ανακάμπτει δυναμικά και η εμπιστοσύνη αποκαθίσταται στις διεθνείς αγορές. Γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αιτιάσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου της που επιμένουν να μιλούν για καθίζηση και σταθμότητα. Αρκεί κανείς να συγκρίνει τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων αλλά και τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας σήμερα με αυτά που παραλάβαμε το 2015 για να κατανοήσει το αβάσιμο και ψευδές του συνόλου του αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας. Όσο λοιπόν και αν επιχειρούν να δημιουργήσουν μια εικόνα διεξόδου, η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Τίποτα δεν πρόκειται να διακόψει την έξοδο της χώρας από την Επιτροπία και την επιστροφή στην οικονομική κανονικότητα. Αυτός είναι και ο βασικός στόχος της ελληνικής κυβέρνησης για τις επόμενες 97 μέρες που μας χωρίζουν από το Eurogroup της 21ης Ιουνίου, στο οποίο αναμένεται να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις για την τέταρτη αξιολόγηση, τη μεταπρογραμματική εποπτεία και τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Είναι βεβαίως κατανοητό το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει σε αυτή τη μηδενιστική αντιπολιτευτική γραμμή, καθώς βρίσκεται σε δεινή θέση. Εξαιτίας κυρίως του σκανδάλου της Νοβάρτης που έχει αναδείξει όλες τις παθογένειες και τις στρεβλώσεις του παλιού πολιτικού συστήματος και τις οποίες δεν μπορεί παρά να χρεώνεται η Νέα Δημοκρατία. Δεν μας κάνει λοιπόν καθόλου εντύπωση η σιωπή τόσο η δική της Νέας Δημοκρατίας, όσο και του εξαφανισμένου τις τελευταίες μέρες πρώην Πρωθυπουργού κ. Σαμαρά, ο οποίος μετά τους λεονταρισμούς και την ακατάσχετη φλιαρία των προηγούμενων εβδομάδων, εντός και εκτός της χώρας, έχει μάλλον καταπιεί τη γλώσσα του. Ιδίως μετά την αποκάλυψη των προηγούμενων ημερών για το χειρόγραφο σημείωμά του προς τον κύριο Φρουζή. Αποκάλυψη που διαψεύδει τους ισχυρισμούς του ότι έχουν συναντηθεί μόνο δημόσια και μπροστά στις κάμερες. Εκτός και αν οι κάμερες έχασαν τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς ενεχείρισε στον κύριο Φρουζή το επίμαχο σημείωμα, με το τηλέφωνο του κυρίου Σταϊκούρα, τότε πολιτικού προϊσταμένου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, υπεύθυνου για τις πληρωμές του ελληνικού δημοσίου. Χθες όμως είδε το φως της δημοσιότητας και μια νέα αποκάλυψη που αφορά αυτή τη φορά τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος σας θυμίζω ότι σε καμία από τις παρεμβάσεις του, κατά τις οποίες μιλούσε για σκευωρία και πολιτική επίθεση που ενορχιστρώνεται εναντίον του, δεν θεώρησε σκόπιμο να αναφέρει ότι είχε επαγγελματικούς δεσμούς με την Νοβάρτης, θεωρώντας προφανώς ότι κάτι τέτοιο είναι απολύτως άνευ σημασίας. Αφού όμως ο κύριος Στουρνάρας δεν διέψευσε τα χθεσινά δημοσιεύματα, οφείλει σήμερα να απαντήσει αν υπάρχουν και άλλες συμβάσεις που έχει υπογράψει με την εταιρεία και αν είχε ή έχει προνομιακές σχέσεις με διευθυντικά της στελέχη. Ερωτήματα που είναι βεβαίως κυρίως πολιτικά. Και δεν αφορούν το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, το οποίο εξάλλου θα διερευνηθεί όπως αρμόζει από τα αρμόδια όργανα της Βουλής και της Δικαιοσύνης. Θέλω όμως να κλείσω και με κάποια σχόλια για τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος με τη χθεσινή του παρουσίαση στις ΗΠΑ έδωσε ένα άνευ προηγουμένου ρεσιτάλ υποκρισίας. Για το μεν ζήτημα των δύο αξιωματικών που κρατούνται από τις τουρκικές αρχές, κάνοντας στροφή 180 μοιρών σε σχέση με την προεβδομάδος ομιλία του ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου, χαρακτήρισε το περιστατικό ένα σύνηθες και μικρό συμβάν που δεν πρέπει να εξελιχθεί σε μείζον διπλωματικό επεισόδιο. Εν τω μεταξύ, η υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι μια μέρα μετά αυτή την τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη, η κυρία Σπυράκη εμφανίστηκε πριν από λίγη ώρα να αλλάζει ξανά τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόμενη με τρόπο ηρωνικό αυτή τη φορά σε σύνηθες περιστατικό. Επομένως, πρέπει να απαντήσει η κυρία Σπυράκη ποιον στα αλήθεια ηρωνεύεται, την ελληνική κυβέρνηση ή τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη. Την ίδια στιγμή, σε ό,τι αφορά το θέμα της ονομασίας πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ο κ. Μητσοτάκης χθες πάλι δήλωσε ότι τα θέματα ταυτότητας και αλληλτρωτισμού είναι πιο σημαντικά από το θέμα της ονομασίας. Ενώ δεν επανέλαβε τη θέση του για αναζήτηση λύσης σε άλλη συγκυρία, αναγνωρίζοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση της γείτονος είναι θετική προς ένα συμβιβασμό. Το θέμα τελικά για τον κύριο Μητσοτάκη είναι ότι δεν μπορεί στην Ελλάδα να εμφανίζεται ως ουρά της ακροδεξιάς, αρνούμενος κάθε συζήτηση για το θέμα του ονόματος πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας,
και αξιοποιώντας τα θέματα εξωτερικής πολιτικής ως πεδίο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση από θέσεις που φλερτάρουν με τον εθνικισμό, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς επειδή ντρέπεται για τις θέσεις τις οποίες εκφράζει στο εσωτερικό, να φορά το μανδύα του μετριοπαθούς και φιλελεύθερου μεταρρυθμιστή. Οφείλει λοιπόν να μας απαντήσει. Θεωρεί το συμβάν με τους δύο Έλληνες αξιωματικούς σύνηθες και μικρό, ή εκτιμά ότι πρόκειται για μείζον διπλωματικό επεισόδιο? Είναι υπέρ μιας λύσης σύνθετης ονομασίας που θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία ή όχι? Εδώ δεν χωρούν πλέον υπεκφυγές. Θεωρεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι η συγκυρία είναι κατάλληλη για μια αμοιβαία αποδεκτή λύση, ή θεωρεί ότι το ζήτημα πρέπει να μετατεθεί σε άγνωστο χρόνο? Και τέλος, έπραξε ορθά η κυβέρνηση που επέλεξε να επιταχύνει τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης για την εξέβρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης σε αυτή τη χρονική συγκυρία? Ο κύριος Μητσοτάκης είναι δυστυχώς αναγκασμένος να πάρει θέση. Αυτή είναι η πολιτική του υποχρέωση με βάση τη θεσμική του ιδιότητα. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, λέγοντας για το θέμα της Πουγουδουμού και των διαπραγματεύσεων, σε ποια φάση βρίσκονται οι ελληνικές διαπραγματεύσεις? Είναι έτοιμο το σύμφωνο που έχει αναλάβει να εκπονεί στο ΙΠΕΞ και πότε θα παραδοθεί στην άλλη πλευρά? Οι διαπραγματεύσεις με την γείτονα συνεχίζονται σε εντατικούς ρυθμούς. Το σχέδιο την χάνει επεξεργασίας από το Υπουργείο Εξωτερικών και προγραμματίζεται πάρα πολύ σύντομα και επίσκεψη του Υπουργού, του κ. Κοτζιά, στην γείτονα, έτσι ώστε να συζητηθούν όλα τα ζητήματα. Για την ακριβή ημερομηνία της επίσκεψης προφανώς θα ενημερωθείτε από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο, αυτό το οποίο εγώ μπορώ με μεγάλη καθαρότητα να σας πω είναι ότι βαδίζουμε σε έναν αρκετά θετικό δρόμο αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ, κυρία Κεχαγή. Κύριε Εκπρόσωπε, θεωρείτε επαρκή την δήλωση που έκανε χθες ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, σε σχέση με τη συνεργασία που είχε με την Οβάρτη στο παρελθόν? Κοιτάξτε, στην εισαγωγική μου τοποθέτηση έθεσα κάποια ερωτήματα. Θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα, κυρίως γιατί ο κύριος Τουρνάρας δεν θεώρησε σκόπιμο σε όλες τις τοποθετήσεις που έχει κάνει τις τελευταίες εβδομάδες για τα όσα του καταλογίζονται, εν πάση περιπτώσει, από τους προστατευόμενους μάρτυρες. Δεν θεώρησε λοιπόν ο κύριος Τουρνάρας αναγκαίο να μιλήσει για την επαγγελματική του σχέση και τους δεσμούς που είχε με την εταιρεία η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός τεράστιου σκανδάλου. Η γνώμη μας είναι λοιπόν ότι οφείλει να δώσει πιο πιστικές απαντήσεις και να πάρει συγκεκριμένη θέση σε σχέση με τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν και εισαγωγικά. Παρακαλώ, κύριε Ραπανίκη. Πριν από λίγο η κυρία Σπυράκη άφησε αυτό το ενδεχόμενο αποχώρηση της Δημοκρατίας στην Επιτροπή και διάφορα στελέχη χτίζουν και αυτό το ενδεχόμενο. Πώς σχολιάζει αυτό η κυβέρνηση? Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία από την αρχή που άνοιξε η συζήτηση για την υπόθεση της Νορβάρτης επέλεξε να κινηθεί στη βάση μιας λογικής εντυπωσιασμού, μιας λογικής παραγωγής θορύβου, μιας λογικής που κατά κύριο λόγο δεν είχε σκοπό τη διαλεύκανση της υπόθεσης αλλά την κατατρομοκράτηση των μαρτύρων και τον εκφοβισμό της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης πρέπει να κινηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών. Αν κρίνει η Επιτροπή ότι αυτό σημαίνει πως πρέπει να προχωρήσει σε ενδελεχή έρευνα, τότε αυτό θα πράξει. Αν όμως η Επιτροπή κρίνει ότι η βασική αρμοδιότητα ανήκει στην ελληνική δικαιοσύνη, τότε πάρα πολύ γρήγορα θα πρέπει να προχωρήσει, έτσι ώστε η τακτική πια δικαιοσύνη να αναλάβει την πλήρη ευθύνη των ερευνών. Νομίζω ότι αυτό είναι το καθήκον και αρμοδιότητα της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης να το κρίνει και όχι της κυρίας Σπυράκη, του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού ή εμού. Σας ξαναλέω λοιπόν ότι θεωρούμε ότι η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης θα πράξει με τον τρόπο που αρμόζει στη συγκεκριμένη περίπτωση, απαντώντας σε όλα τα νομικά ερωτήματα τα οποία θα τεθούν ενώπιον της. Παρακαλώ, κυρία Τζολέτου.
Κύριε εκπρόσωπε, το πρωί ο βουλευτής των Ανέλων, ο κ. Παπαχριστόπουλος, δήλωσε στο Sky πως η κυβέρνηση είχε κάποιες φιλικές σχέσεις με τον κύριο Σαββίδη. Θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό και να μου πείτε, αν μπορείτε, τι φιλικές σχέσεις είχε με τον κύριο Σαββίδη. Η κυβέρνηση δεν έχει φιλικές σχέσεις με κανένα επιχειρηματία. Αντιμετωπίζει όλους τους επενδυτές με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δηλαδή, προσπαθεί να διευκολύνει οποιαδήποτε επένδυση κινείται στο πλαίσιο του νόμου και μπορεί να προσφέρει θέσεις εργασίας και να συμβάλλει στη δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Κανένα άλλο σχόλιο δεν έχω από αυτού. Παρακαλώ, κύριε Περδικάρη. Σχεδόν από αυτού η ερώτηση. Υπήρξαν τοποθετήσεις και βουλευτών και μεταξύ αυτών και βουλευτή των ανεξαρτήτων Ελλήνων, δηλαδή του κόμματος που συγκυβερνάμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Σχετικά με το κατεστημένο της Αθήνας και άλλα, δηλαδή αυτό που λέμε ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής, έγινε και στη Βουλή. Εσείς θεωρείτε ότι τέτοιου είδους δηλώσεις συμβάλλουν στο κλίμα το οποίο θέλει να δημιουργήσει η κυβέρνηση, όπως λέγει, η επίλυση των ζητημάτων στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Θα σας πω κάτι, κύριε Περδικάρη. Αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ Βορρά και Νότου, ή αν θέλετε Θεσσαλονίκης και Αθήνας, δεν είναι κάτι καινούριο στην ελληνική πολιτική ή κοινωνική ζωή. Είναι κάτι το οποίο έχει καλλιεργηθεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και σχετίζεται με το γεγονός ότι προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και το παλιό πολιτικό σύστημα έδιναν πολύ μεγαλύτερη σημασία στην Αθήνα από ό,τι έδιναν στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία γνωρίζεται πάρα πολύ καλά ότι υποφέρει και οικονομικά και από άποψη ανεργίας αλλά και από άποψη ζητημάτων που σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών. Επομένως, για να μπορέσει αυτό το τραύμα, αν θέλετε, που υπάρχει στην ελληνική κοινωνική και πολιτική ζωή να επουλωθεί, χρειάζεται χρόνος. Από τη δική μας μεριά, αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι δεν εμένουμε σε τέτοιου τύπου διαχωρισμούς. Προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε όλους τους Έλληνες πολίτες ως ίσους, δηλαδή όπως ακριβώς ορίζει το ελληνικό σύνταγμα, και νομίζω ότι αυτό θα φανεί και το επόμενο διάστημα στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούμε και την κρίση στον χώρο του ποδοσφαίρου. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με πάσα ειλικρίνεια αλλά και με κάθε βεβαιότητα είναι ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει τέτοιου τύπου διαχωρισμού στον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί οποιαδήποτε υπόθεση, και νομίζω ότι αυτό θα γίνει πάρα πολύ σαφές τις επόμενες μέρες. Εξάλλου, ήδη έχουμε δηλώσει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να αποδεχθούμε την επανέναρξη του πρωταθλήματος παρά μόνο εφόσον κατατεθεί από τους αρμόδιους ποδοσφαιρικούς φορείς σε ένα πλαίσιο τέτοιο που να εγγυάται και την ασφάλεια του ελληνικού πρωταθλήματος αλλά και την εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου στο σύνολό του. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, δεδομένου ότι υπάρχει το λεγόμενο αυτοδιοίκητο στον χώρο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου, πόσο μπορεί να προχωρήσει η κυβέρνηση σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που επεξεργάζεται? Θέλω να πω, έχετε πει ότι είμαστε έτοιμοι να πάρουμε σκληρά μέτρα, αλλά από την άλλη υπάρχει και το λεγόμενο αυτοδιοίκητο. Για παράδειγμα, αυτή μία από τις ιδέες που ακούσαμε ότι έχουν μπει στο τραπέζι είναι και το λεγόμενο συμβίβαστο κατόχου μέσου μαζικής ενημέρωσης και ιδιοκτησίας ποδοσφαιρικής ομάδας. Μπορεί να προχωρήσει κάποιο άλλο μέτρο που εσείς θεωρείτε σκληρό, εφόσον υπάρχει αυτοδιοίκητο? Ακούστε, κυρία Τσικρίκα, η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται μια σειρά από ιδέες και προτάσεις που θα θέσει υπόψη και των φορέων του ελληνικού ποδοσφαίρου και θα συζητηθούν. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε κάνει πάρα πολύ καθαρή τη θέση μας. Ποια είναι αυτή? Το είπα και προηγουμένως. Το ελληνικό πρωτάθλημα δεν πρόκειται να ξαναρχίσει παρά μόνο στο βαθμό που οι αρμόδιοι φορείς του ποδοσφαίρου θα καταθέσουν προτάσεις τέτοιες που η κυβέρνηση θα θεωρήσει ότι εγγυώνται την ασφάλεια των αγώνων αλλά και την εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επομένως, πλέον είναι η μπάλα βρίσκεται στην πλευρά των ποδοσφαιρικών φορέων, της ΕΠΟ αλλά και της Super League, να πείσουν την ελληνική κυβέρνηση ότι μπορούμε να περάσουμε σε μια νέα μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του βασικού μετόχου στο οποίο αναφερθήκατε, είναι ένα ζήτημα νομικής ερμηνείας αν και κατά πόσο η δυνατότητα αυτή δίνεται στην ελληνική κυβέρνηση με βάση πρώτον το ενωσιακό δίκαιο και δεύτερον το αυτοδιοίκητο. Νομίζω ότι δεν έχει σχέση με το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχει περισσότερο να
να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ενωσιακή Νομοθεσία. Παρόλα αυτά, σας ξαναλέω ότι εμείς βλέπουμε και συζητάμε και επεξεργαζόμαστε όλες τις προτάσεις οι οποίες τίθενται ενώπιόν μας και θα αποφασίσουμε προφανώς στο πλαίσιο και της Ευρωπαϊκής Ένωμης Τάξης. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, όσον αφορά το θέμα της κράτησης των δύο Ελλήνων αξιωματικών, για την κυβέρνηση παραμένει ένα μικρό και σύνηθες συμβάν ή εξελίσσεται σε διπλωματικό επεισόδιο με την έννοια ότι έχουμε και κλιμακούμενες ρητορικές επιθέσεις Ερντογάν? Σήμερα μίλησε για προετοιμασία για το Παγκόσμιο Πόλεμο. Και κατά πόσον η ελληνική κυβέρνηση παραμένει σταθερή στη θέση της ότι επιθυμεί αλλαγή του συντάγματος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με βάση ότι υπάρχουν αντιδράσεις στα Σκόπια και αν αποδέχεται τη διεθνή συνθήκη για την αλλαγή της ονομασίας και για την απάλληψη των αντιρρωτικών αναφορών. Ναι. Τώρα αυτά είναι δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα. Σε ό,τι αφορά τους δύο Έλληνες αξιωματικούς, έχουμε πει ότι τέτοια περιστατικά ήταν συνήθις στο παρελθόν. Ο τρόπος με τον οποίο αυτή τη φορά αντιμετωπίστηκε ήταν διαφορετικός και προφανώς αυτό προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα πολιτικά και διπλωματικά μέσα που έχουμε. Από εκεί και πέρα, το αν ακριβώς αυτό το συμβάν θα μετατραπεί σε ένα μείζον διπλωματικό επεισόδιο σχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και με το κατηγορητήριο το οποίο ακόμα ο Τούρκος εισαγγελέας δεν έχει, στο οποίο ακόμα ο Τούρκος εισαγγελέας δεν έχει καταλήξει. Εφόσον όμως πρόκειται για μια κατηγορία που θα αφορά είσοδο σε απαγορευμένη ζώνη και μόνο, θεωρώ ότι όλη αυτή η περιπέτεια των δύο Ελλήνων αξιωματικών θα λήξει πάρα πολύ σύντομα. Ωστόσο, ξαναλέω, αυτό σχετίζεται και με τις σχετικές αποφάσεις που θα πάρει η τουρκική δικαιοσύνη. Γι' αυτό το λόγο εμείς παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, έχουμε υπομονή, συστήνουμε υπομονή, στηρίζουμε τους δύο Έλληνες αξιωματικούς με κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας και αναμένουμε τις αποφάσεις του Τούρκου εισαγγελέα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ονομασίας, νομίζω ήμουν σαφής και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση αλλά και σε μια σειρά από άλλες ερωτήσεις που έχουν τεθεί σχετικά. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι σύνθετη ονομασία, έργα όμνες για όλες τις χρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επιβάλλεται η συνταγματική αναθεώρηση για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια αμοιβαία αποδεκτή και βιώσιμη λύση. Η συνταγματική αναθεώρηση θα αφορά και την ονομασία αλλά και ενδεχομένως αλυτρωτικές θέσεις που εμπεριέχονται στο Σύνταγμα της Γείτονος. Ωστόσο, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα λήξουν κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, η οποία προφανώς και θα καταλήξει σε μια διεθνή συμφωνία, καθώς θα μιλάμε για μια συμφωνία μεταξύ δύο ανεξάρτητων κρατών. Παρακαλώ, κύριε Παντελάκη. Αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Αν υπάρξει αρνητική εξέλιξη, προφανώς θα μελετήσουμε όλες τις διαθέσιμες διπλωματικές κινήσεις. Αν ωστόσο βαίνουμε προς ευτυχή κατάληξη, είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να εγείρουμε τέτοιο ζήτημα. Παρακαλώ. Εμείς το μόνο το οποίο έχουμε ζητήσει από τον κύριο Στουρνάρα είναι να δώσει πιστικές απαντήσεις για τους λόγους που τον οδήγησαν να μην αναφέρει τη συγκεκριμένη επαγγελματική του σχέση με την Οβάρτης στις προηγούμενες τοποθετήσεις του. Παρακαλώ. Για την υπόθεση Νοβάρτης, ο κύριος Στουρνάρας δεν είχε μιλήσει για αυτό το θέμα, για τις οικονομικές σχέσεις με την εταιρεία, αλλά είναι καθόλου ανώμημες αυτή η σχέση. Θεωρείτε παρόλα αυτά ότι υπάρχει θέμα ηθικής τάξεως για τον νικητή της Τραπέζης Ελλάδος? Και κάτι ακόμα. Καλείτε τον κύριο Σαμαρά, στον κύριο Σαμαρά να πατήσει για τα νέα τεκμήρια που έχουν βγει στη δημοσιότητα για τις προσωπικές σχέσεις που είχε με τον κύριο Φρουζή. Εάν δεν απαντήσει, σκοπεύετε να προχωρήσετε ως κυβέρνηση σε κάποιο είδους πολιτική πρωτοβουλία? Το θέμα του κυρίου Στουρνάρα είναι καθαρό. Του απευθύναμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, αν έχει υπογράψει και άλλες συμβάσεις με την εν λόγω εταιρεία, με την Οβάρτης, και για ποιο λόγο επέλεξε να μην αναφερθεί σε αυτούς τους ειδικούς δεσμούς, επαγγελματικούς δεσμούς που είχε με την εν λόγω εταιρεία, παρά το γεγονός ότι η Οβάρτης
βρίσκεται στο επίκεντρο ενός τεράστιου σκανδάλου. Και η δεύτερη ερώτηση που του απευθύνουμε είναι για το αν και κατά πόσο διατηρεί προνομιακές σχέσεις ή διατηρούσε προνομιακές σχέσεις με διευθυντικά στελέχη της εταιρείας. Αυτές τις δύο ερωτήσεις θεωρούμε ότι ο κύριος Τουρνάρας οφείλει και ηθικά και πολιτικά να απαντήσει, καθώς έχει την ιδιότητα του κεντρικού τραπεζίτη της χώρας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Σαμαρά, σε τι ακριβώς πρωτοβουλία θέλετε να προχωρήσουμε? Λέμε με πολύ μεγάλη καθαρότητα ότι από τα στοιχεία τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας στις προηγούμενες ημέρες προκύπτει μια πλήρης και καταιγιστική διάψευση όλων των ισχυρισμών του κυρίου Σαμαρά το προηγούμενο διάστημα. Ότι δηλαδή δεν συνάντησε ποτέ τον κύριο Φρουζή ιδιωτικά, αλλά παρόλα αυτά ο κύριος Φρουζής βρίσκεται να έχει στην κατοχή του ένα ιδιόχειρο σημείωμα του πρώην Πρωθυπουργού. Αυτό νομίζω από μόνο του αποτελεί και μια ένδειξη του πόσο σαθρή είναι η επιχειρηματολογία περισκευωρίας την οποία προσπάθησε να οικοδομήσει και να καλλιεργήσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σε απευθείας συνέντευξη με τη Γενική Γραμματεία παρακολουθήσαμε την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κ. Τζανακόπουλος αναφέρθηκε στην έκδοση του εντόκου γραμματείου. Όπως είπε λοιπόν, ήταν επιτυχία.